Αυτή τη στιγμή δεν στερούμεθα βασικών υλικών. Δεν έχουμε λήψη δηλαδή βασικών υλικών. Έχουμε κάνει κάποιες παραγγελίες. Όμως, επειδή ακόμη δεν έχει εγκριθεί ο προϋπολογισμός, δεν μπορούν να βγαίνουν εντάλματα πληρωμής σε εταιρείες που τους χρωστούμε, ενώ υπάρχουν χρήματα στο νοσοκομείο από τον προϋπολογισμό. Περιμένουμε την έγκριση για να μπορούμε να πληρώσουμε κάποιες εταιρείες και να μπορούμε να έχουμε και καινούργια υλικά. Όμως, επειδή δεν υπάρχει διοικητικό συμβούλιο, εγώ δεν δικαιούμαι να το. Δεν υπάρχει υποδιοικητής για να το συγκαλέσει. Δεν δικαιούμαι να συγκαλέσω διοικητικό συμβούλιο. Στο επόμενο χρονικό διάστημα, πιθανότατα θα έχουμε πρόβλημα με τους καινούργους διαγωνισμούς που πρέπει να βγουν στον αέρα και που πρέπει να περάσουν από το διοικητικό συμβούλιο. Επίσης, δεν έχει εφαρμοστεί ο καινούργιος οργανισμός του νοσοκομείου με όποια προβλήματα έχει. Αυτά είναι πράγματα που πρέπει να υπάρχει διοικητικό συμβούλιο για να γίνουν. Τα αφήνουμε λίγο πίσω. Εγώ υπογράφω πράγματα τα οποία κανένα επόμενο διοικητικό συμβούλιο δεν θα μπορεί να τα αμφισβητήσει. Ακριβώς. Στην πράξη, ουσιαστικά τι σημαίνει, τι μπορεί να σημαίνει αυτό, η καθυστέρηση του προϋπολογισμού και η πιθανή έλλειψη υλικών. Κάποιες αποφάσεις που πρέπει να πάρθουν, δεν θα μπορούν να, που απαιτούν σύμφωνα με τον νόμο έγκριση από το διοικητικό συμβούλιο, δεν θα μπορούν να γίνουν. Αυτό είναι το πρόβλημα. Την καθημερινή λειτουργία του νοσοκομείου μπορούμε να την καλύψουμε με πολύ φιλότιμες προσπάθειες, τόσο δικές μου όσο και του υπόλοιπου προσωπικού, διοικητικού και ιατρικού. Αλλά υπάρχουν θέματα τα οποία πρέπει να λυθούν πιο μόνιμα και αυτό απαιτεί η ύπαρξη διοικητικού συμβουλίου. Μάλιστα. Τι έχετε να απαντήσετε σε αυτό που λένε κάποιοι, ότι οι γιατροί οι οποίοι εργάζονται σήμερα καθημερινά, σε καθημερινή βάση στο νοσοκομείο Καβάλας, ο αριθμός τους είναι τέτοιος, έτσι ώστε φαίνεται ότι καθημερινά το νοσοκομείο βρίσκεται σε μία απεργία διαρκείας. Κοιτάξτε κάτι, όταν συνταξιδοτούνται συνάδελφοι, των οποίων η θέση δεν αναπληρώνεται, δεν προκυρήσεται και δεν διορίζεται. Δεύτερον, ότι το επικουρικό προσωπικό έρχεται με το σταγονόμετρο από την κεντρική, από το Υπουργείο Υγείας, είναι επόμενο ότι εκεί που ήμασταν, δηλαδή δουλειά που την έβγαζαν περισσότεροι άνθρωποι, θα τη βγάζουν πολύ λιγότεροι και σε κάποια τμήματα ακόμη πιο ωριακά. Με αυτό το για την υγεία όμως, έτσι. Δεν το συζητώ. Πιστεύω ότι εγώ το γνωρίζω. Δεν ξέρω ποιοι άλλοι μπορεί να το γνωρίζουν. Που βάζουν τους γιατρούς στην ίδια κατηγορία με άλλους δημόσιους υπαλλήλους. Και που φυσικά στην υγεία δεν χωράν περικοπές και εκτόσεις. Σαφώς δεν χωράνε. Ελπίζω κάποια στιγμή κάποιος να καταλάβει ότι δεν είναι το ίδιο όλοι οι δημόσιοι υπάλληλοι. Μας έβαλαν στο ενιαίο μισθολόγιο όπως όλους τους υπαλλήλους. Αντιδράσαμε, αυτό δεν εισακούστηκε. Αλλά πείτε μου, ποιος καινούριος γιατρός θα έρχεται να δουλεύει στο μέλλον με αυτά τα χρήματα. Ειδικός γιατρός μετά από, που έχει πάρει ειδικότητα, που είναι, έχει φτάσει γύρω στα 40, που έχει ξοδέψει μια ολόκληρη περιουσία, να έρθει να δουλέψει για 1.000 ευρώ το μήνα και για 1.200. Σήμερα, ωστόσο, είστε προσωρινή διοικητής του νοσοκομείου Καβάλας. Εισπράτετε παράπονα από τους συμπολίτες μας. Από τους συμπολίτες. Τι τους απαντάτε σε περίπτωση που εισπράτετε παράπονα? Αυτά που λέω και σε εσάς. Δηλαδή. Ότι η υγεία δεν μπορείς να κάνεις χωρίς χρήματα, όπως και να το κάνουμε. Όσο καλή, δεν μπορείς να βασίζεσαι μονίμως στο φιλότιμο κάποιων ανθρώπων. Αυτό κάποτε εξαντλείται και γίνεται οργή.